Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Πιράνχας κόντρα στην Χάνιμπαλ. Για το ματσάκι που θα παρακολουθήσουμε παρέα. Σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Με μια πεντάδα Χάνιμπαλ. Σάδα, αν δεν κάνω λάθος, τα Πιράνχας. Όλες απουσίες και στις δύο πλευρές. Να δούμε ποια ομάδα θα επηρεαστεί περισσότερο. Πρώτη κατοχή για τα Πιράνχας. Τέτσις για τρεις. Βάλεις για τον Χριστόπουλο τώρα. Πρώτη κατοχή. Τυπικά φιλοξενούμενη Χάνιμπαλ. Χριστόπουλος, λάθος πάσα, κλείψουμε τον Τζανάκη. Θα πάρει μέχρι το layout, με τερμίσει φάλα τον Γιάννη Χριστόπουλο. Βολές το παιχνίδι. Ευκαιρία να δούμε και λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων για τους Πικάκι Πεδούχους, για τα Πιράνχας. Με το 10 Φαϊδάκης, με το 7 ο Δέτσης, με το 24 ο Τζανάκης, με το 50 είναι ο Βρακάς. Και με το 13 ο Παλατσούκας. Από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος με το 6, ο Δημήτρης Χριστόπουλος με το 10, ο Γιάννης με το 12, ο Γαμουλάκης με το 8 και ο Παπα-Νικολάου με το 9. 2-0 λοιπόν με τις εύκολες βολές του Τζανάκη. Τα Πιράνχας που ιτήθηκαν την περασμένη αγωνιστική με πολύ δραματικό τρόπο. Με μπάζερ μπίτερ από τα 11 μέτρα ο Μαλιγιάννης το έβαλε. Την Black Mamba που επικράτησε με 55-52. Λόγος επίδεση χωρίς αποτέλεσμα για τα Πιράνχας. Ενώ πάνω από την πίσω της σημείωσης μου άνοιξε το σκορ και η Χάνιμπαλ. Δεν πήρα χαβάρι όμως. 2-2. Ένα σκορ του Γιάννη Χριστόπουλου. Χαϊδάκης. Συνεργασία με τον Δέτσι. Στόπουλος. Baseline το drive. Πάλι κερδισμένο. Το χρεώνει το Βρακάς, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτες βολές και για τους φιλοξενούμενους. Χάνιμπαλ κέρδισε στην πρεμιέρα. Υπήρχε την περασμένη αγωνιστική. Με πρώτη φορά στο Σάμε. Από την πίστη του Μάριου Μαυράκη με 61-55. Δύο ομάδες που αγωνίζονται στον τρίτο όμιλο του καλοκαιρινού development. Πρώτο προβάδισμα για την Χάνιμπαλ με 2-3 στο πρώτο, περίπου 1,5 λεπτό. Αϊδάκης για 3 με μεγάλη καμπύλη. Παπα-Νικολάου. Κλέψει όμως εντυπωσιακό τώρα την μπάλα ο Παλατσούκας. Τώρα 3-2 ο Τζανάκης. Δεν ήταν την φάση όπως θα ήθελε και όπως θα μπορούσε. Διαφώνει όμως την κατάσταση ο Παλατσούκας. Με βάση μπροστά τα Πιράνχας με 4-3. Χριστόπουλος για 3. Άλλο το σίδερο, ανανεώνει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Κωνσταντίνος. Για με τον Τζανάκη, δεν ολοκληρώνω εκεί όμως. Λάκης, μπαίνει το τρίποντο. Λάκης κατεβάζει. Βρίσκει τον Τζανάκη στο side. Τζούκρας λάθος. Παπα-Νικολάου. Στόπλες από μακριά.
τώρα. Έφυγε ο Δαμουλάκης πεσμένο στο παρκέ, ψάχνει στήριγμα και δεν το βρίσκει γιατί κλέβει ο Βρακάς. Τζανάκης άπιασε στο μονικό γήπεδο. 4-5. Τζανάκης είχαν μεγάλη εμφάνιση κόντρα στη Black Mamba, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ηγετικός. Όμως αρκετό αυτό. Ήθελα σήμερα τα Μιράνθας να κερδίσουν γιατί αλλιώς την έχω βάψει. Έχω αποδειχθεί πολύ κατέμιση για την ομάδα τις τελευταίες δύο τουλάχιστον φορές που μετέδωσα. Το αποτέλεσμα ήταν κακό για τα Μιράνθας. Τζανάκης πέρα στη γραμμή. 7-3. Δύο ξανά. Την διαφορά στους 5 πλέον, ένα τετράλεπτο μετά το τζάμπολ. Χάνιμπαλ που φέτος έκανε εξαιρετική πορεία. Χρονιά που έκανε το step up ως ομάδα. Μετάξει σε Παναθέρι, Δέλσις. Μαϊδάκι. Μαστιχόντια του Χριστόπουλου. Το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Παλατσούκας με φλότερ, ναι. 13, αρχίζουν διαφορά τα Μιράνθας σιγά σιγά. Χάνιμπαλ πρέπει να αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά της σιγά σιγά. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Γιάννης Χριστόπουλος. Παλατσούκας. Παλατσούκας. Βλέπει ο Παλατσούκας. Χαϊδάκης. Παλατσούκας από κοντά. Δεν το βάζει αυτή τη φορά. Παλεύει ο Βρακάς. Παίρνει. Ο Παπα-Νικολάου δεν κάνει φάουλ. Ένα ακόμη λάθος για τον Χάνιμπαλ. Μόλις κατέφτασε κι άλλος ένας παίκτης των Μιράνθας στο κλειστό των Μελισσίων. Με 7 λοιπόν. Έχει σκοράρει από την περιφέρεια και δίνει στην ομάδα του το πρώτο της διψήφιο προβάδισμα. 15-3. Είναι πολύ πολύ χαμηλά η φιλοξενούμενη ομάδα. Καμουλάκης. Ποιος θα δώσει τη λύση. Χριστόπουλος με ωραία αραγκαία. Κεφάλαιο στον Βρακά και δικαίωμα διαβολές. Τέσσερα, μία στις δύο. Χαϊδάκης. Κόλλησε την μπάλα γύρω από τη μέση του. Παπα-Νικολάου, Γιάννης Χριστόπουλος. Γυρίσκεται από τα Μιράνθας. Ελεύθερο τρίποντο για τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Συριακόμη ρυθμό. Ευκαιρία για τον Χάνιμπαλ τώρα. Χριστόπουλος το βάζει 5-6. Αυτό το σπηδιάς μετά από ώρα. Ένα τρίλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ελέγχουν την κατάσταση στα Μιράνθας.
Έτσι. Στο Βρακά, 5 δεύτερα ακόμα. Βρακάς μετά από τρίπλα, δεν σημαίνει καλά. Ξανά από Νικολάου. Χριστόπουλος είναι καλό αυτή τη φορά το σούτ. Πλατσόνι. Και γράφει το 15-9, θα καλέσουν τα time out τα Μπιράνθας που βλέπουν αυτό το συν 12 που τον χτίσει. Να κόβεται στη μέση. Πάμε σε ένα time out λοιπόν και επιστρέφουμε. 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου περίοδου. Μπαλά στα Μπιράνθας που προηγούνται με 6. Δέτσις, Χαϊδάκης, Τζανάκης, Βρακάς και Σωτηριάδης για πρώτη φορά σε μας. Χανιβάλ έφκαλε την άμυνα και προφανώς είναι εκείνη την ίδια πεντάδα, δεν έχει επιλογές άλλωστε. Παπα-Νικολάου με φλότερ, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Έτσι σαν τη γωνία το έχει αυτό το σούτ και το αποδεικνύει. 18-9 double score. Λάω. Κάτι θέλει για να φύγει εκτός μπάλα. Αϊδάκης στον Δέτσι που είχε μείνει ελεύθερος. Θα προσποιηθεί, θα ελευθερωθεί και θα στοχίσει. Παραμένει το 18-9. Χριστόπουλος. Στοχίσεις βάθεια, ενώνει όπως ο Λαμουλάκης. Την κατοχή, όχι τον χρόνο, γιατί η μπάλα δεν βρήκε. Στο ταμπλό. Δύο λεπτό στο πρώτο περίοδο. Λάθος και για τα Μπιράνθας τώρα. Στόπουλος. Καλή άμυνα από την Μαγκεδέση. Γιάννης Χριστόπουλος, ξέφυγε, αστόχησε. Λάκης πάλεψε. Είδε με εντυπωσιακό τρόπο το rebound. Τώρα θα εκτελέσει πολλές. Τρίτο ομαδικό για τα Μπιράνθας, 2 φάουλ έχει η Χάνιμπαλ. Σε αυτά τα πρώτα 9,5 λεπτά του αγώνα. Η δεύτερη βολή, rebound ο Χαϊδάκης. Πάμε σε παιχνίδι 2 κατοχών. Μακάς. Δέτσι, σαν τη γωνία, δεύτερο rebound τρίποντο. Πολύ καλή κατάσταση είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Καλής Δέτσις. 1-9. Τέλος τώρα δεν έχει προλάβει η Χάνιμπαλ. Δεν είδε το ρολόι, να πω ότι αν θέλω πιο το είδα. 21-9 λοιπόν, σκορ πρώτης περίοδου. Μόλις ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο δεκάλεπτο στα Μελίσια. Που βρίσκεται σε δύσκολη θέση από νωρίς. Παπα-Νικολάου βγάζει ωραία πάσα στο χείο, Γιάννης Χριστόπουλος. Λίγο θα πουλάκι. Follow, Χαϊδάκης assist, Ζανάκης καλάθι. 23-9. Χριστόπουλος. Γιάννης Χριστόπουλος από τη γωνία, αυτή είναι η θέση του. 11 πόντους που θα λυπάρουν.
Τσέτσις. Βίτο. (26-11) Τρομερός Μιχάλης Βέτσης. Το βλέπει Βαρέλη. Γιάννης Χριστόπουλος από κοντά θα απαντήσει. 26-13 νέα τα σκορ. Χαϊδάκης. Το σουτ πήρε ο ίδιος. Μαζί για τρεις τώρα. Παρουσιαστήρια του Κώστα Χριστόπουλου. Δύο transition. Πάσα για τον Παπα-Νικολάου. Ωραία! Τραβάτε εκ πάνω του και βλέπει ελεύθερο τον Γιάννη Χριστόπουλο. Αυτός δεν θα λαθέψει ξανά. Θα μειώσει τους 11, 26, 15. Τριάδης και τον Τέτσι, μόνος που περιμένει ο Τζανάκης στην Τσάιρ. Καϊδάκης, σε δύσκολη φάση. Πάνω στην αγαπητή κόρτα το Γιάννη Χριστόπουλο. Τώρα ο Παλίνος. Γιάννης Χριστόπουλος ξανά από την γωνία. Χριστόπουλος για δύο. Πόσου. Χαϊδάκης. Προς τον Τζανάκη. Υπομονή απέναντι στη ζώνη. Τρίποντο. Χριστόπουλος για τρεις. Σε μονοψήφια την 26-18. Πέντε σερί Χανιμπάλ. Έτσι αφήνει στον Μιχαηλίδη. Ήρθε και το λίγο στο μάτς. 29-18 δεν είδα τι στο βάλε. Το βάλε πάλι ο Τέτσις. Πολλάου κρατήθηκε στον αέρα. Πήρε και το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Ωραία το μικρή φάση. Είναι στη μία συμπληρωματική βολή. Να επιστρέφει τώρα ο Μπαλατσούκα στη θέση του Χαϊδάκη. 6-24.
πήρε φάουλ πάνω στην εκτέλεση. Το φάουλ της Χάνιβαλ σε αυτό το δεκάλεπτο και είναι για βολές. Συνεχίζεται αυτή η αναλλαγή της διαφοράς μεταξύ 6 και 8 πόντων. Ζούκας λάθος, λέει εύκολα τα πουλάκια.
για τον Χριστόπουλο αυτό δεν κατάφερε όμως. Σκοράρι δεν ήταν εύκολο. Παλατσούκας, όχι, Δαμουλάκης. Τελευταίο λεπτό. Γιάννης Χριστόπουλος με χειρόφρενο στον εμφυλιασμό, μου αρέσουν αυτά. Δαμουλάκης βγάζει έξω, έχει δώσει πολλές δεύτερες επιθέσεις ο Δαμουλάκης. Βλέπει και την πάσα προς τον Χριστόπουλο, Παπα-Νικολάου στην κορυφή. Μια επίθεση για κάθε ομάδα, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Χαϊδάκης. Μιλιάδης, κόβει ο Μιλάκης σε μια δεύτερα ακόμα για τα Μπυράνχας. Παπα-Νικολάου. Φάουλ προσπάθησε ο Χριστόπουλος και κέρδισε το φάουλ από τον Σωτηριάδη. Δύο βολές με 1,7 να απομένει στο ρολόι. Μένει η δεύτερη βολή, Ραμ, Σωτηριάδη, τέλος από το εμίχρονο. Μπυράνχας 35, Χάνιμπαλ 30. Θα λέμε σε λιγάκι. Έναρξη δεύτερη εμίχρονου στα Μελίσια. Πρώτη κατοχή για τα Μπυράνχας, το ΣΥΝ 5 η ομάδα Χαϊδάκη. Χαϊλίδης με το νούμερο 1. Χαϊλίδης, Βρακάς, Θέτσης, Τζανάκης και Χαϊδάκης. Από την Μπυράνχας. Νικολάου. Γιάννη Χριστόπουλος. Είπαμε, γωνία είναι η θέση του. Άμα τον αφήνουν ελεύθερο, θα το πληρώνουν. 35-32. Ηρωική πεντάδα της Χάνιμπαλ. Ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος. Παρακολουθήθηκε πίσω ακόμα και με 12 πόντους. Επέστρεψε. Ξανά στους 5 τώρα διαφορά και τη σκοράρει ο Μιχαηλίδης κοντά στο καλάθι. 37-32. Ο Χριστόπουλος πέρασε. Δύσκολο τελείωμα. Έξτρα πάσα στη γωνία, ο Τζανέκης δεν βιάζεται. Καλό παιδικό στο γωνίδιο. Ο Παπα-Νικολάου. Αμουλάκης, 3, 2, παίρνει ο Κώστας Χριστόπουλος, δεν προλαβαίνει. Έτσις, εξαιρετικός ο Βερδεμίχρονο Μιχάλης. Τζανάκης από τη γωνία, δεν είναι στη μέρα του, για την ώρα τουλάχιστον. Τζανάκης ούτε τώρα. Παπα-Νικολάου. Με το φάλα τον Μιχαηλίδη με μια ωραία προσποίηση.
πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαμουλάκης. Γιάννης Χριστόπουλος. Πήρε το σούτ. Ράουντ Γιαμουλάκη. Χαϊδάκης του δίνει το σούτ. Παραμένει το 37-32. Χριστόπουλος, Κεφάτα, Γιαμουλάκης. Εξοχή ο Γιάννης Χριστόπουλος βγάζει έξω την μπάλα. Παπα-Νικολάου στο σίδερο. Και 37-35 διαφορά στο καλάθι. Τρίτο τρίποντο του Χριστόπουλου. Αναδείχθηκε σε πόδι. 15 δεύτερα ακόμα. Τέτσις. Σαν Μιχαηλίδης. Τέτσις. Τρεις. Ωραία. Μιχαηλίδης Χάνιμπαλ. Και ευκαιρία για εσωφάριση ή ακόμα και για προβάδισμα. Στόπουλος με γιούρες που παλάζει κατεύθυνση. Το πλευθόρα, ξανά στον Κωστά. Προσπάθεια Χαϊδάκης. Πάω του Δημήτρη Χριστόπουλου. Δύο βολές. Ο αρχηγός 38-35. Μια στις δύο. Γιάννης Χριστόπουλος με διαφορετική επιλογή εδώ. Αελίδης. Ζανάκι, τρίποντο. Πάω να αμυντικό ακόμα στο Χριστόπουλο. Χριστόπουλος για τρεις. Ναι. 38 όλα. Βρίσκει ρυθμό. Μάτσε σε απόλυτη ισορροπία ένα πεντάλεπτο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έτσι. Περνάει η πάσα, κλειδό από Παπα-Νικολάου. Δημήτρης Χριστόπουλος θα περιμένει και τους συμπαίκτες του. Παπα-Νικολάου. Για τα Μπυράνθας. Πάμε όμως πρώτα σε ένα time out. Κατάμαστε και πάλι. Χαϊδάκης Τζανάκης
Σωτηριάδης, Βρακάς, Παλατσούκας, Παπεδεβιράνχας. Χαϊδάκης πάει τη μέση του και βάζει τρομερά του στο καλάθι. Και μπροστά την ομάδα του. 40-38. Πανικολάου, πρέπει να την πάλα γύρω στη μέση. Γιάννης Χριστόπουλος. Βάζει. Αλλά έχει χτυπήσει. Πάμε σε μια διακοπή. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται άσχημα μαντάτα όμως για την Hannibal. Βλέπετε στο βάθος ότι ο Χριστόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει, έχει γυρίσει το πόδι του. Δεν ξέρω πως προσγειώθηκε πάνω σε κάποιον αντίπαλο συμπαίκτη. Είμαστε με περαστικά όμως και να έχει. 40-40 το σκορ, 3-40 ακόμα. Στην τρίτη περίοδο, Παπα-Νικολάου, αστοχή για 3, rebound του Χαϊδάκη. Μεντάλα συνεχίζει το μάτς στα Τυράνχας. Κερδίζει φάουλο Τζανάκης. Τρίτο για Αιγίδων. Τέταρτο σε αυτό το δεκάλεπτο για την Hannibal. Χαϊδάκης για 2. Αλλά έκλεισε τον Δαμουλάκη. Όχι, ο ρέφερι αλλάζει να βοηθήσει. Χριστόπουλος. Για να δούμε, θα αντέξει και με 4 η Hannibal. Και αποδειχθεί πολύ σκληρό καρύδι απόψε. Ταϊτάκης, Τζανάκης. Και καλάθι. Τον Παλατσούκα. 42-40. Χριστόπουλος, Παπα-Νικολάου. Σε για 2. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο Μπαλατσούκας, όχι πολύ. Κυριάδης για τον Βρακά. Παπα-Νικολάου για τον Χριστόπουλο που τρέχει. Χριστόπουλος πατάει γερά, δεν βάζει το lay-up. Ούτε σε δεύτερο πρώτο. Ανέχει 42-40, 100 δεύτερα ακόμα. Τζανάκης με ωραία τρίπλα, Χαϊδάκης, άστοχος. Ξανά όμως τα δικά του χέρια η μπάλα. Βγάζει καλή πάσα εκεί, αλλά υπάρχει παράβαση πριν ο δευτερολέπτο. Με Βρακά. Ξέφυγε, τους πέρασε όλους και ισοφάρισε. 42 όλα. Σωτηριάδης. Να δίνει στον Χαϊδάκη, αυτός για τον Τζανάκη. Τζανάκης για 2. Πάμε για την Hannibal. Χριστόπουλος. Ζανάκης από πίσω και βγάζει την μπάλα εκτός. 15 τα δευτερόλεπτα που απομένουν σε αυτή την επίθεση. Ο
Ηλίος, όχι Δημήτρης θα είναι, με συγχωρείτε. Αϊδάκης, Δρακάς, ένας με έναν. Πετάει το καλάθι. Μειωμένη γενικά η παραγωγικότητα στην περίοδο και για τις δύο ομάδες. Βλέπαμε πιο ωραίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως παίζει ρόλο και ο παράγοντας κούραση. Σίγουρα για τον Hannibal. Το 40 για την ακρίβεια. Παρακάς να επαναφέρει. Παρακάς για τον Τζανάκη. Παρακάς να πάρει την εκδίδεση. Τζανάκης, Τρακάς κατά το καλάθι, όχι. Δεν μπαίνει. 42 όλα, φινάλε τρίτης περίοδος Αμελίσια. Τελευταίο δεκάλεπτο στα Μελίσια, πρώτη κατοχή για την Hannibal. Όλα δείχνουν ότι το μάτι θα κρυθεί στο φινάλε, στις ειδικές καταστάσεις. Για να δούμε. Οπα, επανήλθε ο Γιάννης Χριστόπουλος. Λίγη του πολέμου. Ελπίζω όμως να μην κάνει κακό στο πόδι του. Μας είναι επιλογή. Χριστόπουλος για τον Κωνσταντίνο. Καμπλάκης. Χριστόπουλος για δύο εκτελεί. Πάνω Χαϊδάκης. Τζανάκης. Λίδησε να πάει κοντά στο καλάθι. Στόχισε με το lay-up. Θα και ο Χριστόπουλος τον εμβολιασμό. Αναμένα με τον Τζανάκη. Αλλάζει κατεύθυνση. Πάουν και πολλές. Δύο από τον Χριστόπουλο, 42-43. Θέτσεις για τον Χαϊδάκη. Τζανάκης τώρα. Σταυρωτή και φάουλ του Παπα-Νικολάου. Από ένα για κάθε ομάδα στο πρώτο 1,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Που έτσι όπως έχει πάει, έτσι όπως έχει πάει το μάτς μπορεί να μην είναι τελευταία. Μπορεί να έχουμε παράδειξη. Είμαι ο Χριστόπουλος. Παπα-Νικολάου. Ξαρή για τον Γιάννη Χριστόπουλο. Αυτό το δίποτο. Χαμουλάκης προκουμπάλα. Είμαι ο Χριστόπουλος για τρεις. Κολοσούτιος με το ψωμένο χέρι του Τζανάκη. Διασμό τα πειράντα με τον Χαϊδάκη να διεισδύει, να περνά και να βάζει το καλάθι δικός του κόλου του αρχηγού. Και προβάδισμα για τα πειράντα, 44-43. Μετά και 40 ακόμη στο μάτς. Τόπουλος. Τζανάκη στημένο στη γωνία. Σημαίνει καλά. Στέλνει τη διαφορά στους 4. 47, 43. Παρκολάου.
Γιάννης Χριστόπουλος, δεύτερα. Πάνω Μιχαηλίδης. Βέτσις. Το πάρει ο Μιχαλής. Δεν μπαίνει όμως. Θα διευστοχούσε. Είναι ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός χρόνος. Μαρκολάου. Μιχαηλίδη, να περάσει την baseline και πάρει το foul. Γιάννης Χριστόπουλος, foul του Χαϊδάκη. Για το τέλος, θα σου φαίνεται πως έχουμε τον πρώτο λόγο για το ροσφύλλο. Μετάκης μετά από τρίπλα. Συνδυασμός με τον Χριστόπουλο τώρα. Χριστόπουλος με το αριστερό, όχι. Έχει πολλά λεά. Μετάκης, Μιχαηλίδης, φλότερ, όχι. Γιατί η προσπάθεια. Τώρα το Βουλάκης είναι μόνος με το καλάθι. Θα στοχίσει, αλλά έχει το χρόνο να διορθώσει και να μειώσει τους δύο, 47-45. Έτσι, στην ατυπή, στην άμυνα του Φιλιπαλά. Χριστόπουλος. Το προβάδισμα. Μπαίνει το σούτ, ο Γιάννης και αυτός με σειρά του. Σε ξεφεύγει ανάμεσα από δύο και παίρνει φάουλ. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς. Το σκριν τελείται αστοχή. Χριστόπουλος. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου μέχρι μέσα. Άφηκος εδώ. Δύο βολές. Το τέταρτο ομαδικό για τα Μπυράνθας. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό ότι πήρε το rebound ο Μιχαηλίδης. Χαϊδάκης. Τα χρηστήριμα το βρίσκει εξαιρετικά στον Μιχαηλίδη. Πολύ ωραία φάση. 50-45. Έχει και πάλι τρόπο αντίδρασης, χάνει πάλι.
Γιάννης Χριστόπουλος. Βουλάκης. Μίτης Χριστόπουλος. Δεν το βάζει. Και η μπάλα θα πειράχας. Τι έγινε τώρα. Λεύσης Γιαννάκης. Για δύο, ναι. 52-45. Διαφορά στους 7 και παρότι υπάρχει χρόνος. Πολύς. Νομίζω ότι τα πειράμα θα φτάσει πολύ κοντά στο Ρεσφύλλο. Τώρα τι να πω, άμα γίνει και τρίτο σερί παιχνίδι με Ρεσφύλλο να τροπεί στο φινάλε, μάλλον όντως εγώ θα φταίω και δεν θα πρέπει να ξανάρθω σε παιχνίδι τους. Πολλές για τον Δαμουλάκη, κρίσιμες. Βάζει με ταμπλό την πρώτη. Κάνει τη δεύτερη, παίρνει ο Γιάννης Χριστόπουλος και κάνει την ευκαιρία από το βάρο. Δέτσις απ' τη γωνία. Βιαστική επίθεση από τον Μπιράνχας. Χριστόπουλος στην baseline. Ωραίο καλάθι. 52-48. 3 λεπτά ακόμα. Ζάκης, Δέτσις, βγάζει έξω την μπάλα. Παλατσούκας, Χαϊδάκης. Χαϊδάκης σκέφτηκε να πασάρει στον Τζανάκη, δίστασε. Για μην βγήκε. Σας Χριστόπουλος. Μακολάου, Μαμουλάκης, με Παυλός. Το συν 4 τον Πυράνχας. Να πάρει σε μεγάλες επιθέσεις τώρα. Καλατσούκας, είναι καλό το σου. 54-48. Ο Παναικολάου αφήνει 6 με την παρά να κυλήσει. Σάρι. Νικολάου μετά από τρίπλα δεν το βάζει. Παίρνει ο Δέτσις. Το δευτερόλεπτο για το τέλος. Καϊδίδης, φάουλ του Χριστόπουλου, πολλές. Νομίζω ότι εδώ αν βάλει έστω μία τελειώνει το μάτς. Έρμπολη δεύτερη. Για να δούμε αν η Χάνη βάλε έχει ακόμη σφιγμό. Χριστόπουλος, σαφιφόρο να εκτελέσει για τρεις. Έβη το φάουλ πολύ έξυπνα και θα πάει στη γραμμή για τρεις βολές. Τρίτο φάουλ του Τζανάκη. Κρίσιμες βολές για τον Χριστόπουλο. Πέντε-σαραντα-εννέα. Ψυχρεμότατος ο Κώστας.
ένα τρίποντο χωρίζει πλέον τις δύο ομάδες. 1 και 15 για το τέλος. Τζανάκης. Κερδίζει το φάουλ. Θα εκτελέσει κι αυτός βολές. Του Δημήτρη Χριστόπουλου. Πολύ για την Χάνιβαλ. Μένει με 4. Τελικά τον βλέπω παραμένει μέσα στο μάτς. Μάλλον το χρεώθηκε ο Δαμουλάκης. Δεν καταλαβαίνω. 56-52 μέσα η πρώτη του Τζανάκη. Μέσα και η δεύτερη. Αναφέρει την ηρεμία στο κρατόπεδο των Πυράγχας. Ένα λεπτό ακόμα. Χριστόπουλος. Για τρεις ο Κώστας. Τσούκα, παίρνει ο Χαϊδάκης. Έχει πολύ ωραία το Χριστόπουλο. Και με σύνεση να παίξει με τον χρόνο. Τζανάκης βιάστηκε. Follow Παλατσούκα, τεράστιο καλάθι. 99-52. Παλικολάου. Εκεί από μακριά παίρνει ο Τζανάκης. Δώσει και στον Μιχαηλίδη. Πρόλαβε εκείνος. Φέτσης μόνος του με το καλάθι. Κρατήσει την μπάλα. Πάρει τρίποντο. Τελειώσει το παιχνίδι, το τελικό σκορ ψάχνουμε. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιάννης Χριστόπουλος ένα τρίποντο. Τέλος, 59-52 νίκη για τα Πυράγχας, κόντρα στην Χάνιβαλ, για την διαγωνιστή του τρίτου ομίλου της καλοκαιρινής development. Ξαναλέω, 59-52 το τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.